Ολονύκτια μάχη με το χιονιά έδωσε ο μηχανισμός της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με τα μεγάλα προβλήματα να δημιουργούνται στη Μελούνα αλλά και την επαρχία Φαρσάλων, όπως δήλωσε ο Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Είχαμε κάποια προβλήματα, κυρίως στην περιοχή της Μελούνας, στο οδικό δίκτυο της Μελούνας και στην περιοχή των Φαρσάλων, στο οδικό τμήμα Λάρισας Φαρσάλων, αλλά και προς Βόλο και Δομοκό. Αυτά ήταν περιστασιακά και το διάστημα που διήρκησε ήταν λιγότερο από ώρα και οφείλεται βέβαια κυρίως στην κακή ποιότητα των ελαστικών ή στους οδηγούς με την έλλειψη πείρας. Καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν της νύχτας με το ξημέρωμα της Παρασκευής όλα τα μηχανήματα επιχειρούσαν στο ορεινό δίκτυο της Ελασσόνας, αλλά περισσότερο στο οδικό δίκτυο των Φαρσάλων, που είχαμε και τη μεγαλύτερη χιονόπτωση. Με αποτέλεσμα, τις πρωινές ώρες λοιπόν σήμερα της Παρασκευής, να μην έχουμε κανένα πρόβλημα στο κύριο οδικό δίκτυο της όλης επαρχίας Φαρσάλων, αλλά και όλων των χωριών όπως είναι η Σκοπιά, τα οποία ήταν χθες το βράδυ λόγω της έντονης χιονόπτωσης αποκλεισμένα. Από το μεσημέρι και μετά ο μηχανισμός ρίχνει το κέντρο βάρους για να ανοίξει το οδικό δίκτυο στη Βερδικούσια, Ελασσόνας αλλά και στη Σπηλιά Κισάβου. Όλα τα υπόλοιπα οδικά τμήματα, δηλαδή της Καλυπεύκης, της Κρανιάς, της Καμιάς, είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ανοιχτό. Βέβαια, δεν ξέρουμε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες. Ό,τι και να γίνει πάντως, γιατί οι προβλέψεις που έχουμε ότι είναι ότι θα υπάρξει χιονόπτωση και φυσικά στις πυρηνές περιοχές, εμείς θα κάνουμε αυτό που κάναμε τις προηγούμενες μέρες. Να σημειωθεί ότι η κυκλοφορία των οχημάτων απαγορεύεται σύμφωνα με την τροχέα στην επαρχιακή οδό Ελάφους Κλήθρου, ενώ είναι απαραίτητη η χρήση των αλυσίδων σε αρκετά σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου Ελασσόνας, Αγιάς, Τεμπών και Φαρσάλων.